10 χρονών το κοριτσάκι και οι ανάγκες, η φτώχεια, η κακομοιριά και οι γονέοι του το στείλαν υπηρέτρια σε ένα πλουσιόσπιτο της χώρας. Πριν φύγει, η μάνα του το δασκάλεψε ώρες ολόκληρες πώς πρέπει να φέρνεται και τι πρέπει να προσέχει για να καταλήξει. Έτσι, απούλες Μαριό μου, το νου σου κακομοίρα να σκουπίζεις καλά στο σπίτι, γιατί μια μέρα να μην σκουπίσεις όπως πρέπει θα γεμίσει το σώμα σου τρίχες. Επέρασε καιρός και μια μέρα έμπηξε το κοπελιδάκι τα κλάματα. Έτρεξε κοντά του η κερά και με στοργή το ρώτηξε: «Γιατί κλαις, Μαριό μου?» «Γιατί έβγαλα τρίχες στις μασκάλες, κυρία», είπε και εξήγησε το κοπέλι το φοβερό αμάρτημά του. «Φαίνεται, κυρία, πως κάποια μέρα δεν σκούπισα καλά». «Σώπα, παιδί μου, μην κλαις. Μα έχω κι εγώ εκεί τρίχες. Κι άμα δεν πιστεύεις, να», είπε και έδειξε τις μασκάλες της του παιδιού. Σταμάτησε το κοπέλι να κλαίει, στη σκέψη πως και η κερά του δεν θα σκούπισε κάποτε όπως έπρεπε. Πέρασε κανένας χρόνος και το κοπέλι έβγαλε τρίχες κι αλλού. Καινούργια κλάματα, πιο δυνατά αυτή τη φορά. Έλειπε όμως η κερά στο εξωτερικό και κοντά του έτρεξε ο κύριος. Του εξήγησε γιατί κλαίει και εκείνος προσπάθησε να το καθησυχάσει. «Σώπα, Μαριό, σώπα. Μα όλοι μας κάποτε δεν σκουπίσαμε καλά. Κι εγώ που είμαι άντρας, έχω βγάλει εκεί τρίχες, μόνο μη στεναχωριέσαι». «Δεν πιστεύω, κύριε, άντε εδώ», είπε το κοπέλι και σκούπισε τα δάκρυά του. Για να σταματήσει το κλάμα και μπρος στην επιμονή του παιδιού, ο κύριος του έδειξε. «Ω, κύριε», έκαμε γουρλώνοντας τα μάτια, «εσύ πρέπει πως δεν σκούπιζες καθόλου, μα καθόλου καλά. Γιατί θωρώ πως έβγαλες και σκουπόξυλο». Thank you.